πρώτο φάουλο για τον γηπεδούχο Ολυμπιακό. Είναι ο Μάνδελος που άφησε στον Καραμίχαλο. Και η μπάλα στο δοκάρι. Ήταν το σούτ από τον Μάνδελο. Νέα κεφαλιά από τον Καραμίχαλο. Έρχεται όμως ο Παπαδόπουλος και μπλοκάρει. Για τον Περσεμή άφησε για τον Μίχο. Επενεύει όμως ο Μάνδελος με τη σειρά του στον πια. Συνεργάζεται με τον Πόντα. Αυτός αφήνει πολύ ωραία στον Σκούτα που κάνει το σούτ. Επεμβαίνει όμως ο Παπαδόπουλος. Στέλνει την μπάλα κόρνερ. Ο Σταματίου είναι εκεί. Ξανά στο Μάνδαλο. Από εκεί στον Τσούκαλα που έχασε από την επέμβαση του Μίχου. Μίχος που θέλει να βρει τον Περσεμή. Βγήκε από το τέρμα το τερματοφύλακα του Ολυμπιακού ο Μαρασίδης. Την τελευταία στιγμή όμως ο Βαϊνάς μετά από τη σέντρα σουτ που έκανε ο επιθετικός του Πανίου, ο Περσεμή, πρόλαβε. Έσωσε την εστία του. Να δούμε τι θα γίνει με τους Πανιωνίους. Ο Αποσπόρης έκανε τη σέντρα, επεμβαίνει όμως ο τερματοφύλακας με δεύτερη επέμβαση μπροστά από τον Μαραγκό. Ο τερματοφύλακας ο Μαρασίδης έσωσε τη δύσκολη στιγμή για την ομάδα του. Μπερσεμί ο επιθετικός του Πανιωνίου, με κάποιο παράξενο τρόπο η μπάλα πήγε στο Μαραγκό. Από εκεί στον Αποσπόρη που δεν είναι σε θέση offside, όμως ο Αποσπόρης δεν μπορεί να πλασάρει τον Μαρασίδη. Το πρώτο φάουλο για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπόντα και ο Μάνδαλος είναι κοντά στην μπάλα. Τελικά ο Μάνδαλος το εκτελεί. Επεμβαίνει ο Παπαδόπουλος, κάνει την μπάλα. Έρχεται και έχουμε τον γκολ. Το γκολ σημειώθηκε από τον Καραμίχαλο. Ακριβώς το 46ο λεπτό στο πρώτο φάουλο που κέρδισε ο γηπεδούχος Ολυμπιακός Βόλου. Το εκτέλεσε ο Μάνδαλος. Έχασε την μπάλα ο Παπαδόπουλος. Στην πορεία της βρέθηκε ο επιθετικός ο Καραμίχαλος. Πλάσαρε τον τερματοφύλακα και έτσι έχουμε στο 46ο λεπτό Ολυμπιακός Πανιώνιος 1-0. Και μπροστά η ομάδα του Ολυμπιακού, ο Σκούτας, Καναράς μπροστά του, γυρίζει πίσω για να βρει τον αμαρκάριστο πια. Ατομική προσπάθεια και σούτα από τον πια, ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε, μάλλον έπιασε την μπάλα, την έστειλε όμως σε κόρνερ. Ο Μάνδαλος στο κόρνερ με τον Σταματίου. Ο Σκούτας, ατομική προσπάθεια, μπήκε μέσα, ανατράπηκε από τον αμυντικό, τον Παπαναγή. Η φάση στο 60 λεπτό και έχουμε το πέναλτι. Ο Μπόντα αντιμέτωπος με τον Παπαδόπουλο στο πέναλτι και γκολ. 2-0 τέρματα του γηπεδούχου Ολυμπιακού μετά το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπόντα. Μπόντα που κάνει 18 τα προσωπικά του γκολ. Μπόντα για τον Ολυμπιακό. Βρήκε τον Τσουκαλά. Γύρισε στον Πόντα, θα κάνει το σου τον Πόντα, ο Παπαδόπουλος θα μπλοκάρει, θα χάσει προς στιγμή, έρχεται όμως δυναμικά ο Κουτρόπουλος και στέλνει την μπάλα out. Μάνδαλος έξυπνα για τον Σταματίου, αυτός καναβρίσκει τον Μάνδαλο που τελικά κάνει τη σέντρα σε ένα χώρο που ελέγχεται από τον Παπουλίδη. Στον Πόντα επευθείας στο σουτ, ωραία όμως, πολύ ωραία ο Παπαδόπουλος, μπλόκαρε την μπάλα, η φάση στο 78 λεπτό.